επικύρει οι εξελίξεις στην υπόθεση των αυτοπροσδιοριζόμενων ως παλαιοχριστιανών που ζουν σε λαγούμι που έχουν σκάψει 30 μέτρα κάτω από τη γη στην Κορινθία. Μετά την κατεπίγουσα εντολή για προκαταρτική έρευνα, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που ζουν τα παιδιά, σήμερα το πρωί οι αρχές μαζί με τον εισαγγελέα προσπάθησαν να ελέγξουν αυτές τις συνθήκες. Όμως βρήκαν μόνο τον πατέρα με τον 15χρονο γιο, οι οποίοι τους επιτέθηκαν. Τελικά ο 45χρονος συνελήφθη, ενώ ο γιος του μεταφέρθηκε στο παίδον. Η αστυνομία τώρα αναζητά, όπως θα δούμε, τη μητέρα αλλά και τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά. Αστυνομικοί με βαρύ οπλισμό κάνουν έφοδο στο σπίτι των παλαιοχριστιανών στη Κορινθία. Όμως από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ για την τύχη των ανήλικων παιδιών του 47χρονου που είχαν φυγαδευτεί από το σημείο. Με οχήματα της όπια διακόπτουν η κυκλοφορία στον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στο λαγούμι της οικογένειας στην ορεινή Κορινθία. Αστυνομικοί κάνουν φύλο και φτερό το σημείο, αναζητώντας τα παιδιά του 47χρονου, όμως εκεί είναι μόνο ο 15χρονος γιος του. Παρά τις ερωτήσεις των αρχών, ο παλαιοχριστιανός, όπως αυτοπροσδιορίζεται, δεν αποκαλύπτει που βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του και κρατά το στόμα του κλειστό. Νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με δικαστικό και κοινωνικό λειτουργό ήρθαν εδώ, στο μέρος όπου ζει η οικογένεια των παλαιοχριστιανών, προκειμένου να δουν αν οι συνθήκες διαβίωσης είναι κατάλληλες για ανήλικα παιδιά. Όταν ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας ρωτήθηκε πού είναι τα παιδιά, εκείνος αρνήθηκε να απαντήσει και προσήχθη. Η ένταση μέσα στα λαγούμια ανεβαίνει και ο 47χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν συνεργάζονται. Οι πάνωπλοι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και με οχήματα της όπια τον μεταφέρουν στην αστυνομική διεύθυνση Κορίνθου. Εκεί συλλαμβάνεται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, απίθεια και τον νόμο για την υποχρεωτικότητα φίτηση σε σχολείο των παιδιών. Δεν είναι λαγούμι. Και απλά ανοίξαμε έναν εξαερισμό γιατί είναι κάτω από τη γη. Εδώ είμαστε στα 6 μέτρα περίπου. Είναι απλά για να μην μου χλιάζουν οι εικόνες γιατί είναι κάτω από τη γη το εκκλησάκι. Με εντολή εισαγγελέα, ο 15χρονος που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του απομακρύνεται από την οικογένειά του και αποφασίστηκε αρχικά να μεταφερθεί σε νοσοκομείο παιδών της Αθήνας. Η Ελλάδα την ίδια ώρα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της μητέρας του και πιθανολογούν πως μαζί της είναι τα δύο ανήλικα αδέλφια του, ο 13χρονος αδελφός του και η 6χρονη αδελφή του. Επίσης θεωρούν πως μαζί είναι και η μεγάλη του αδελφή 22 ετών με το παιδί της μόλις ενός έτου. Σε κάποιο οικογενειακό πρόσωπο, γιατί οι συνθήκες εδώ πέρα μετά από αυτούς που μπήκαν εδώ πέρα δεν είναι για να ζήσουν παιδιά. Δηλαδή τι έχει ο χώρος για περιέγραψή μας? Καταρχάς τα είχαν σπάσει όλο. Μπήκαν οι ΟΠΚΕ μέσα, σπάσανε το τζάκι, σπάσανε στρώματα, τζάμια. Παρά τις ερωτήσεις κοινωνικής λειτουργού και της αστυνομίας, ο 47χρονος δεν αποκάλυψε που βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, με τις πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές να αναφέρουν πως αναμένεται να ζητηθεί η απομάκρυνση όλων των ανήλικων παιδιών από την οικογένειά τους. Ήρθανε κάποιες φαλίτες να κάνουν έρευνα με μια εισαγγελέα. Κοινωνική λειτουργός από το Ξυλόκαστρο, εάν είναι κατάλληλες οι συνθήκες για τα παιδιά, μπήκανε μέσα, ωραία, όλα καλά, όλα πολύ ωραία, πήρανε φωτογραφίες και μετά ήρθαν να πάρουν τον πατέρα μου, του λένε εντάξει όλα καλά, τέλος πάντων, τον μπαίνουν να πάμε, λέει, κάτω στο Ξυλόκαστρο στο τμήμα να υπογράψουν κάποιο χαρτί. Ο 47χρονος και οι 38χρονοι είχαν σκάψει ένα λαγούμι με μήκος που ξεπερνούσε τα 30 μέτρα και βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο για περισσότερα από 4 χρόνια. Η θεία λειτουργία, οι βαφτίσεις μας, οι γάμοι μας, η κάθε Κυριακή. Στον τόπο κατοικίας της οικογένειας, η αστυνομία την περασμένη Δευτέρα είχε βρει όπλα, σφαίρες, τόξα και βέλη. Το Μέντια βρίσκεται στην Κόρινθο όλες αυτές τις ημέρες και συλλέγει πληροφορίες. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι έξω από την αστυνομική διεύθυνση, όπου κρατείται ο 47χρονος πατέρας. Λίνα, ποιες είναι οι πληροφορίες και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, αρχικά να πούμε πως από το πρωί κρατείται εδώ ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας των αυτοαποκαλούμενων παλαιοχριστιανών σε μια μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, προσήχθη. Στη συνέχεια η προσαγωγή έγινε σύλληψη με τις κατηγορίες για απίθεια και για παραβίαση του νόμου που λέει ότι τα παιδιά πρέπει, ορίζει ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Κρατείται λοιπόν εδώ. Να σας πω τι λένε τι είπε στους αστυνομικούς. Αρχικά συνεχίζει να μην αποκαλύπτει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Το μόνο
μόνο που λέει είναι ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές σημείο μαζί με την μητέρα τους, σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Όσον αφορά την απίθεια, εκείνος λέει πως δεν προέβαλε καμία αντίσταση, ενώ όσον αφορά ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, εκείνος λέει πως το 15χρονο παιδί του ολοκλήρωσε όλες τις τάξεις του δημοτικού και την πρώτη του γυμνασίου. Μάλιστα να σας πω ότι το πρωί ήταν μαζί εδώ ο 15χρονος γιος του. Το παρέλαβε εδώ το παιδί η 19χρονη, η οποία ακούσαμε και στο βίντεο μας μίλησε, προκειμένου να μεταφερθεί στο παίδον, καθώς πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Και αύριο το πρωί αναμένεται και ο 47χρονος να βρεθεί. Λίνα, τα οποία μπορούμε να δούμε από την μεταφορά, να βλέπουμε αυτή την ώρα τα πλάνα στα οποία ο 15χρονος μεταφέρεται, ο 15χρονος γιος της οικογένειας μεταφέρεται στο νοσοκομείο παιδών. Ναι, Λίνα. Ακριβώς, ο 15χρονος γιος μπαίνει μαζί με την 19χρονη, η οποία φιλοξενείται στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια των Παλαιοχριστιανών. Έχουν μια πολύ στενή σχέση και παίρνει το παιδί, καθώς κάποιος πρέπει να το συνοδεύσει προκειμένου να πάνε στο παίδον. Τώρα, αύριο, αναμένεται να περάσει η εισαγγελέα για να κρυθεί και να δούμε τι θα πει και εκεί, ναι. Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Ιορδανίδου. Έκαναν έλεγχο οι κοινωνικοί λειτουργοί μαζί με τον εισαγγελέα το πρωί στο Λαγούμι. Η Άννα Κανδύλη, δασική μας συντάκτρια, έχει πληροφορίες για το τι βρήκαν, τι ευρήματα έχει αυτή η έρευνα, Άννα. Σύμφωνα με πληροφορίες, Κατερίνα, το αναμενόμενο ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφόσον εντοπιστούν, εδώ να σου πω ότι πληροφορίες από δικαστικές πηγές λένε ότι κάποια στιγμή υποδράστης, ότι ο πατέρας, ότι είναι με τη μητέρα τους στη γιαγιά τους, στην μητέρα της συζύγου του, ότι βρίσκονται εκεί και είναι ασφαλή τα παιδιά. Εφόσον λοιπόν εντοπιστούν, προσωρινά θα απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον μέχρι να κριθεί τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά την επιμέλειά τους. Βέβαια, αυτό που μας μεταφέρεται είναι ότι δεν αφαιρείται έτσι εύκολα η επιμέλεια από γονείς. Αν πούν ότι θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ότι θα ζουν κάτω από κατάλληλες συνθήκες, τότε θα μείνουν μαζί τους. Διαφορετικά, βεβαίως, θα αναζητηθούν δομές. Τώρα, όσον αφορά τον πατέρα, αύριο, όπως είπε και η Λίνα, θα περάσει από τον εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει τι κατηγορίες θα του αποδοθούν. Αυτών που αναφέρονται στη δικογραφία και στη συνέχεια στο αυτόφορο. Ανακανδύλη, Λίνα Ιορδανίδου, να σας ευχαριστήσω και τις δύο πολύ γυρνά.